A 61-year-old man. Σοκαρισμένη είναι η κοινότητα του North Lanarkshire της Σκωτίας από τον απροσδόκητο χαμό του 69χρονου Jonathan Smith στη θάλασσα των Γουβών το απόγευμα της Τρίτης. The grandfather retired last year from North Lanarkshire Council. Βαθιά λυπημένος είναι ο 34χρονος γιος του 69χρονου Σκοτσέζου. Μέσα από το σπίτι της οικογένειας ο David μίλησε για τον πατέρα του, έναν αφοσιωμένο οικογενειάρχη, όπως είπε, επενώντας το θάρρος του. Ήταν ο ήρωάς μου. Δεν μπορώ ακόμη να πιστέψω πως δεν θα το δω ποτέ ξανά. Τις πρώτες ώρες απέφυγα να ρωτήσω πολλές λεπτομέρειες. Δεν άντεχα να μιλάω μαζί τους γι' αυτό όσο παρέμεναν στην Κρήτη. Προσπαθούμε να φέρουμε τον πατέρα μου πίσω. Η αυτοθυσία άλλωστε του 61χρονου παππού που κατάφερε να σώσει τα εγγόνια του με τίμημα τη δική του ζωή προκαλεί συγκίνηση. Ωστόσο για όσους τον γνώριζαν δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς όπως όλοι λένε ήταν ένας εξαιρετικός, δοτικός άνθρωπος, άξιο μέλος της κοινωνίας. Ήταν ένα τρομερό σοκ για όλους όσους τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Εργαζόταν ακούραστα και με πάθος για όλη την κοινότητα. Και ο ρόλος του στο πρόγραμμα επανεγκατάστασης προσφύγων από τη Συρία το 2015 ήταν βασικός, βοηθώντας πολλές οικογένειες, προσφέροντάς τους ένα ασφαλές μέλλον. Τα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε εκτενή αφιερώματά τους μιλούν για την τραγωδία στις Γούβες. Μέσα από το φακό της Κρήτη TV, εικόνες της αγωνιώδους προσπάθειας διάσωσης του 69χρονου Jonathan ταξίδεψαν σε ολόκληρη τη Βρετανία, σκορπώντας θλίψη στους συντοπίτες του. The man literally sacrificed his own life to save his grandchildren.